Ναι. Αν χρειάζεται, μας λέτε κάτι. Αν χρειάζεται. Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτησή σας και φυσικά χρειάζεται να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο γι' αυτό. Το λέω παρεπιπτόντως. Αν θέλετε, λέτε κάτι. Αλλιώς άλλη φορά. Εντάξει. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Να πω κάτι ακόμα πρωτο κλείσω. Λίγο σύντομα θέλω να σας πω. Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει μια εκπομπή το κανάλι 5 ένα βράδυ και είχε βγει ο κύριος Τουλιάτος, για τον οποίο έγινε σχετικά μεγάλος θόρυβος. Δεν ξέρω αν τον... Ναι, ναι, θα... Αν το είχατε δει... Θα ασχοληθούμε και με αυτό, δεν ξέρω με ποιο θα ασχοληθούμε. Ο οποίος λέει μάλιστα και σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα περιοδικό, ότι του ερχομού του Αντιχρίστου θα προηγηθούν τρία σημεία. Αυτό το λέει βέβαια και η Αγία Γραφή. Πρώτον, θα ανασυσταθεί το κράτος του Ισραήλ. Ναι. Το οποίο αυτό έχει γίνει από το 1950. Δεύτερον, θα περιέλθει η Ιερουσαλήμ στα χέρια των Εβραίων. Ναι. Και τρίτον, θα ανοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντα. Ναι. Αυτά Βεβαίως. Τα λέει και η Αγία Γραφή, νομίζω. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά και θα αναφερθούμε Μάλιστα. στην επόμενη μας εκπομπή. Επίσης, συγγνώμη, εκείνο το βράδυ, επειδή εγώ έμεινα μέχρι το πρωί έκπληκτος, έδειξε και τη μαγνητική κάρτα, αυτή η οποία θα έχει τη λωρίδα. Και μάλιστα με ένα ειδικό τρόπο, δεν ξέρω αν λοιπόν, μάθατε τίποτα. Επειδή η ώρα περνάει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καλά. Και περιμένουν πάρα πολλά τηλέφωνα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Έδειξε ακριβώς και το πρόσωπο του Αντιχρίστου πώς θα είναι μέσα στη μαγνητική Εντάξει. κάρτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας Και αν μπορείτε να μας πείτε και τρόπους πώς θα αντεπιτεθούμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό τηλεθεατή για τα ερωτήματά του και το ότι παρακολουθεί την εκπομπή μας στη Φωνή του Πατροκοσμά. Θα παρακαλέσω να είστε όσο μπορείτε πιο σύντομοι, διότι περιμένουν πάρα πολλά τηλέφωνα και θα προλάβουμε να πάρουμε ούτε 5-10 τηλέφωνα με το ρυθμό που πάμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ο αγαπητός και εκλεκτός τηλεθεατής είναι όντως αληθινά. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα είναι χαρακτηριστικά του ερχομού του Αντιχρίστου: η κατεδάψη του ναού του Σολομώντος, συγγνώμη, του τέμενος του τεμένου του Ομάρ, η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος και η επανάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους. Πιστεύω την επόμενη εκπομπή να βρούμε χρόνο να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Λοιπόν, ας πάμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Με ακούτε? Ναι. Ναι, πατήρ Μάξιμο, χαίρετε. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας πω, αν γίνεται, να ενημερώσετε τον κόσμο όσο γίνεται σχετικά με το αν δεν αποδεχτούν την ταυτότητα ή το χάραγμα αργότερα, το πόσο δύσκολα θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι θα έχουν δεσμεύσεις πάρα πολλές, καταναλωτικά αγαθά βέβαια δεν θα μπορούν να έχουν κτλ. Αν γίνεται να αναπτύξετε λίγο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ναι, τι θέλετε να πείτε με αυτό δηλαδή? Θέλω να πω ότι νομίζουν ίσως κάποιοι ότι μην δεχόμενοι την ταυτότητα, ναι, ότι θα είναι απλή η ζωή τους, θα είναι ωραία, θα συνεχιστεί, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι όπως γνωρίζετε. Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Έτσι, τα αγαθά βέβαια καταργούνται, τα πάντα, δεν θα μπορούν να έχουν τίποτα σχεδόν, έτσι, ούτε τα σπίτια τους, ούτε το ρεύμα, δεν θα πληρώνουν τίποτα. Ναι. Δεν θα μπορούν να πληρώσουν, να κινηθούν, να φάνε, να ψωνίσουν, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γεια σας. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισήμανε εδώ ο φίλος μας, ο τηλεθεατής μας, όντως αυτό είναι γνωστό, άλλωστε το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό και δεν έχω αναφερθεί μέχρι στιγμής. Βέβαια, ίσως στην επόμενη εκπομπή έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε για το τι αναμένεται να τραβήξουν οι χριστιανοί από όλα αυτά τα σχέδια, τον καταχθόνια σχέδια της νέας εποχής και τον Αντιχρίστο. Όντως, οπωσδήποτε είναι δεδομένο και λογικό ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες για τους χριστιανούς. Δεν χρειάζεται και πολύ σοφία και πολύ φιλοσοφία. Άλλωστε, ο χριστιανός πάντοτε πρέπει να ζει μέσα στον αγώνα και μέσα στη θυσία και μέσα στο δρόμο του Γολγοθά. Αγωνιζόμαστε, είναι και τεθλιμμένη οδός και δι' αυτής θα εισέλθετε εις την αιώνια ζωή, μας είπε ο Κύριός μας. Και ο αγώνας του χριστιανού είναι μία διηνεκής προσπάθεια, ένας συνεχόμενος αγώνας για να αποκτήσει, να αποβάλει μάλλον τον, και να επεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο και τα πάθη και τις αδυναμίες του και να ενδυθεί το νέο με τις αρετές και τα χαρίσματα του Κυρίου μας. Οπότε λοιπόν, όταν κανείς
και όταν θα φτάσουμε η ώρα εκείνη, ούτως ώστε να αρνηθούμε το οποιοδήποτε σφράγισμα, είτε στην ταυτότητα, είτε σε κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, είτε διαβατηρίου, είτε μια γενική συνολική κάρτα η οποία θα εκπροσωπεί και θα αντιπροσωπεύει όλες τις άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου, είτε το τελικό σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο ή οπουδήποτε αλλού, επαναλαμβάνω, θα χρειαστεί ο άνθρωπος αυτός να στερηθεί πολλά πράγματα, πολλές συναλλαγές, να στερηθεί βασικά πράγματα για τη ζωή του, για να μπορέσει να σπουδάσει, να μπορέσει να, να έχει μια ιατρική περίθαλψη, να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα από την τράπεζα, να μπορέσει να διοριστεί κάπου, να μπορέσει να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε αγοροπολισία. Οπωσδήποτε θα έρθουν δύσκολες μέρες, είναι προφητευμένες, θα αναπτυχθούμε, θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα την επόμενη εκπομπή, προφανώς αν έχουμε περισσότερο χρόνο, και θα χρειαστεί μεγάλη θυσία, μεγάλους αγώνες και μεγάλη κόπη και μεγάλη υπομονή για να αντέξουμε όλα αυτά τα δεινά. Και φυσικά όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, όπως αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε όταν ουν ήδη το βδέλυγμα της ερημώσεως τόσον τόπο Αγίου, η Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρια. Εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρια. Τη φυγή, υπάρχει μια φυγή από τον κόσμο, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Όταν θα έρθει όμως, επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό το σημείο, όχι οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή πριν, αλλά όταν θα έρθει το βέλημα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίου, που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο, και όταν τα πράγματα θα σφίξουν πολύ, τότε αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν καθαροί και αμόλυντοι και να γλιτώσουν από το επικείμενο σφράγισμα και τα μαρτύρια του Αντιχρίστου, θα πρέπει να φύγουν από αυτή την κοινωνία, από αυτόν τον κόσμο, και να πάνε κάπου αλλού που θα ζουν όχι πιο άνετα και πιο ωραία, απλώστα να γλιτώσουν από τα βασανιστήρια και από τον κλοιό αυτό που θα έχει δημιουργήσει ο Αντίχριστος. Και δεν θα είναι άλλος από τα βουνά, από τα σπήλαια της οποίας της γης. Και ίσως δεν είναι και τυχαίο όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην εποχή μας, και ιδιαίτερα και το κάψιμο των δασών. Ας πάμε όμως σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, διότι ο χρόνος περνάει. Καλημέρα σας, Πάτερ Μάξιμε. Καλησπέρα σας, κύριε. Είμαι ένας εκ των παραβρεθέντων στην Τελετή. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομά μου. Άλλωστε, όσοι παραβρέθημε εκεί πέρα, παραβρέθημε αφορμόμενοι από το στοιχείο της πίστεώς μας. Πράξαμε το καθήκον μας, εγώ έτσι νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και την παράσταση. Καλή δύναμη, εύχομαι και σε εσάς. Θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Ευχαρίστω. Και κάποια ερώτηση θα σας υποβάλω στο τέλος. Ευχαρίστω, κύριε. Πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι κεντρικό κατάστημα των Αθηνών, κάποιο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά του επειδή θα έχω, μπορεί και να έχω και κάποιες νομικές συνέπειες, δεν δέχεται να παραλαμβάνει τρόφιμα, κονσέρβες κτλ. Αν δεν υπάρχει απάνω τους γραμμωτό σύστημα. Εάν βρεθούμε ξανά από κοντά, θα σας πω ποιο είναι αυτό το κατάστημα για να πάτε επί τόπου, ναι, το βράδυ που κλείνει, να δείτε το ότι γράφει στην πόρτα του ότι δεν παραλαμβάνονται τρόφιμα, εάν δεν υπάρχει το γραμμωτό σύστημα. Το γράφει έξω από την πόρτα του. Ναι, το γράφει δυστυχώς, το γράφει, Πάτερ Μάξιμε. Για ποιο λόγο το γράφει? Δεν τα δέχεται τα τρόφιμα. Αν δεν υπάρχει, έχουν πάνω γραμματό σύστημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το γράφει, ερευνήστε το, θα σας πω εγώ ποιο είναι το κατάστημα αυτό όταν βρεθούμε από κοντά. Ωραία. Να πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω σε ένα δεύτερο θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή, όσο και αν θέλουν κάποιοι να πλήξουν τη θρησκεία μας, η θρησκεία μας είναι και συνταγματικός, κατοχυρωμένη από το άρθρο 13 του συντάγματος. Ναι, τυπικά λοιπόν, βέβαια. Ναι, τυπικά. Τυπικά έχω όμως βέβαια, να γιατί... πω το εξ... Στην ουσία άλλο συμβαίνει. Να τα πω το εξής, Πατέρ Μάξιμε. Ναι, ναι, υπάρχουν και τίμιοι δικαστές και χριστιανοί ορθόδοξοι δικαστές. Σίγουρα, βέβαια. Τους οποίους όταν θα προσφύγουμε θα πράξουν το καθήκον τους. Δεδομένου ότι έχουν βάλει το χέρι τους πάνω στο Ευαγγέλιο και έχουν ορκιστεί να τηρούν το Σύνταγμα και συνεπώς και το άρθρο 13 αυτό που προστατεύει την ορθόδοξη θρησκεία, και θα ακυρώσουν οποιαδήποτε υπουργική απόφαση θελήσει να εκδοθεί προς εφαρμογή του νόμου 1599 του 86 για την εφαρμογή των ταυτοτήτων. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δεύτερη επισήμανσή μου. Και τώρα με κάθε σοβαρότητα μια δική μου ερώτηση προς εσάς, Πατέρ Μάξιμε. Ευχαρίστω. Βλέπουμε από σειρά ετών ένα φαινόμενο. Να μιλάνε πολλοί για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Υπάρχει Άγιος πρώτον. Είναι σύμφωνο αυτόν προς το δόγμα
τις χριστιανικές εκκλησίες. Είναι Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας ή είναι παραμύθι ή τέλος πάντων είναι ένα δημιούργημα όλων αυτών των κυρίων του Αντιχρίστου που επέρχεται. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας νύχτα και τα σέβη μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε για τα καλά σας λόγια και τις παρατηρήσεις σας και την ερώτησή σας. Και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας απαντήσω στα ερωτήματά σας. Για τον Άγιο Βαλεντίνο που είπατε, οπωσδήποτε βέβαια δεν είναι το θέματός μας, αλλά όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο γενικότερο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων και της νέας εποχής, στο να διαγράψουν τους Αγίους, μάλλον στο να εξαφανίσουν και να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Και μεταξύ αυτών και μέσα στο γενικότερο σχέδιό τους, ένα ειδικότερο σχέδιο είναι και η διαγραφή των πραγματικών Αγίων της Εκκλησίας μας, των Ορθοδόξων Αγίων της Εκκλησίας μας, με την εμφάνιση κάποιων ψευδοαγίων, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν και τους παρουσιάζουν ξαφνικά για Αγίους, και κάποιων πραγμάτων, και κάποιων νεωτέρων και καινοφανών εορτών, αφηρημένων και ουδετέρων. Και τι εννοώ πιο συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών, και αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Μου δώσετε την αφορμή να το θίξω αυτή τη στιγμή. Ότι θα έρθει, λέει, καιρός, αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, που ο διάβολος θα προσπαθήσει να αλλοιώσει καιρούς και νόμους. Και τους Αγίους του Θεού πεπαλαιώσει και νεωτέρους εμφανίσει. Δηλαδή, θα έρθει καιρός προς το τέλος του κόσμου που ο διάβολος θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους καιρούς της φύσεως και τους νόμους που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα και την φύση μας και την γη μας και το σύμπαν κλπ. Θα προσπαθήσει να τα αλλοιώσει, να τα αλλάξει. Και βλέπουμε σήμερα τους καιρούς να έχουν πάνε τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Να έχει εξαφανιστεί η άνοιξη, να έχει εξαφανιστεί το φθινόπωρο και να είναι χειμώνας καλοκαίρι. Εκεί που δεν περιμένουμε και είναι μέσα Αυγούστου κλπ. Να βρέχει καταρροφτοροδός και να χαλάζει, να πέφτει κλπ. Και πάλι τον χειμώνα να κάνει τεράστιες ημέρες με ζέστη και λιακάδες και ο κόσμος να ψήνεται κλπ. Όλα αυτά είναι φαινόμενα ανησυχητικά και είναι μια αλλαγή του καιρού η οποία έχει προφητευτεί και αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα από την Αγία μας Γραφή. Επίσης, του πεπαλαιώσει, λέει, τους Αγίους. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να παλαιώσει τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους, τους νησίους Αγίους της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας, και να εμφανίσει, να φέρει στο προσκήνιο Αγίους ψεύτικους, ψευδοαγίους, Αγίους του Αντιχρίστου, προδρόμους του Αντιχρίστου. Και βλέπουμε, λοιπόν, ένα σημείο ότι σήμερα παρουσιάζεται σαν μηχανή κάποια συστήματα, κάποιοι άνθρωποι κλπ. Βγάζουν Αγίους. Και μεταξύ αυτών είναι και ο Άγιος Βαλεντίνος. Ο οποίος Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι καθόλου Άγιος. Είναι ένας, υπήρξε βέβαια, ήταν ένα κάποιος οπαδός του Πάπα, ο οποίος πέθανε και ο Πάπας μετά από κάποια χρόνια τον αγιοποίησε ως γνωστό, όπως συνηθίζει ο Πάπας και λοιπά, να αγιοποιεί όποιος θέλει και όποτε θέλει, για γνωστούς ευνόητους οικονομικούς λόγους και άλλα συμφέροντα που εξυπηρετούν τα σχέδιά του. Δεν υπάρχει λοιπόν Άγιος Βαλεντίνος στην Ορθοδοξία μας. Κακώς οι Ορθόδοξοι Έλληνες εορτάζουν Άγιο Βαλεντίνο. Είναι παπικός Άγιος, σε εισαγωγικά, το Άγιος ο Βαλεντίνος, και πολύ περισσότερο ακόμα και αν υπήρχε και ήταν Άγιος της Ορθοδοξίας μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με τον εορτασμό του έρωτα δήθεν, και το όχι του γνησίου και καθαρού έρωτα της αγάπης, της γνησίας αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο που έχουμε εντολή να αγαπάμε τον Θεό μας και τον πλησίον μας σε αυτόν, αλλά ενός παθιασμένου, ενός αρρωστημένου έρωτα, ενός αμαρτωλού έρωτα, που είναι γνωστό σήμερα ποιος είναι και τι είναι ακριβώς. Άρα λοιπόν, δεν είναι Άγιος ο Βαλεντίνος, ήταν παπικός,
και πολύ περισσότερο ακόμη και αν ήταν Άγιος Ορθοδοξοί μας, δεν έπρεπε να τον εορτάζουν με τέτοιο πνεύμα και με τέτοιο νόημα. Και ένα άλλο σημείο και τελειώνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταργούν τους Αγίους, καταργούν τις εορτές και βγάζουν καινούργιες εορτές μέσα στο γενικότερο σχέδιο της νέας εποχής και του σιωνισμού.